Γεια σας από το γνωστό μέρος των πρωταθλητών. Σήμερα είναι Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου. Να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά στους μαθητές μας, όσο και επικοδομητική, και να δούμε τι γίνεται στο γήπεδο σήμερα. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ότι το κόλπο εκεί πέρα, το τσέρκι έμεινε όπως είναι. Δεν βλέπω να γίνουν εργασίες στο συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, αντιθέτως, στο κέντρο εκεί πέρα υπάρχουν κάποιοι εργάτες που ετοιμάζουν τα σίδερα, και εδώ υπάρχουν φορτηγά, μπουλντόζες του γάλακτος κτλ. Ωραία. Πάμε. Στην παλιά 567 δεν βλέπω καμία κίνηση, κάποια καλούπια έχει εκεί πάνω. Αντιθέτως, στην καινούρια επισήμων και παλιά 3 βλέπω πάνω πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος προφοράει τα καλούπια και τα σίδερα. Όπως επίσης βλέπω κόσμο και να εμπουλτώσω του γάλακτος, όπως έλεγα εδώ, κάτι πάει να κάνει. Λοιπόν, όπως επίσης και στην παλιά 1-2 ψηλώνει, και τα καλούπια στο πάνω μέρος δείχνουν ότι πάνε για να γίνουν οι εισόδοι. Λοιπόν, ο πυλώνας είναι ήσυχος, δεν γίνεται κάποια εργασία. Λοιπόν, η 21 και αυτή ήσυχη. Στον άλλο πυλώνα απέναντι βλέπω κινητικότητα, κυρίως στο κάτω μέρος, που σηκώνουν καλούπια ώστε να σηκωθεί η εξέδρα. Να πούμε ότι σε λίγο χρονικό διάστημα, περίπου σε κανένα μήνα, όταν θα έχουν κλείσει, θα έχει κλείσει το απέναντι πέταλο, δεν θα μπορούμε να δούμε, οπότε καλό είναι να ακολουθηθεί μοντέλο Tottenham, που έχουν βάλει μια κερκίδα εκεί πέρα σκισμένη και τα λοιπά, και κάθεται κάποια άτομα, όποιος θέλει, και παρακολουθεί τις εργασίες. Αυτά καλό είναι να γίνονται. Επίσης, καλό θα ήταν η ΠΑΕ να αναρτήσει έξω από εδώ πέρα, όπως είναι στα δημόσια έργα, ένα εξοδολόγιο, ποιος πληρώνει μέσα και ποιος πληρώνει έξω, γιατί μας έχουν ταράξει την προπαγάνδα. Λοιπόν, να πούμε ότι μέσα πληρώνει η δικέφαλος ΑΕ, η ΑΕΚ. Τους εξωτερικούς χώρους δεν έχουν αρχίσει ακόμα κιόλας, έτσι ότι υπογειοποιήσει κτλ. Γίνονται με κοινοτικά κονδύλια. Λοιπόν, αυτή η καραμέλα τελειώσει. Η ίδια η ΠΑΕ έβγαλε ανακοίνωση αφισβητώντας ένα site εκεί πέρα και είπε αν έχει κάποια στοιχεία να τα πει. Και όχι να διαδίδονται διάφορα. Λοιπόν, με ψέματα και με μύθους δεν πάμε μπροστά. Λοιπόν, ζήτω έσωπος. Πάμε. Λοιπόν, στην εξέδρα εκεί πέρα, την κεντρική, αυτή τη στιγμή έχουν ανέβει κάποια καλούπια εκεί πέρα, υπάρχει κόσμος και προχωράει, έτσι θα περάσω και από εκεί, από το πίσω μέρος. Ναι, τώρα το κόλπο θα πέσει στην μεσαία εξέδρα, στο πιο άφιαχτο τμήμα της. Όχι ότι είναι τελειωμένο το δεξιά, όπως βλέπω τέρμα, η παλιά 19 λοιπόν. Προχωράμε. Λοιπόν, εδώ γράφει ΑΕΚ για πολλά γούστα, σωστό και αυτό, εννοείται. Λοιπόν, τώρα έχουμε με τον Πανιόνιο το Σαββάτο που μας έρχεται, και μετά έχουμε Άγιαξ. Λοιπόν, προχωράμε εκτός. Όσοι νομίζουν ότι θα ξεφτυλιστούμε και θα φάμε πολλά, ας κανονίσουν να κάνουν εκεί πέρα, να παίξουν κανένα στίγμα, να κερδίσουν. Εκτός από πολύ μεγάλη γλώσσα, να έχουν και πολλά λεφτά. Για πάμε γέρα. Γιώργος Μυρκιά, Ηράκλειο Κρήτης, ΑΕΚ, ωραίος. ΑΕΚ 21, Ιωάννινα. Επειδή δεν ξέρω που είναι η Μυρτιά, στο Ηράκλειο θα είναι, ας μου πει κάποιος. Βασικά, θέλω να μου γράψετε από κάτω από ποιο σημείο βλέπετε τα βίντεο. Έτσι, κάνοντας like αν σας αρέσει το βίντεο και κάνοντας dislike αν δεν σας αρέσει το βίντεο. Λοιπόν, περιοχή από που είμαστε. Για πάμε γερά. Λοιπόν, εδώ είναι ο πυλώνας
Λουκάς Μπάρλος στην παλιά σκεπαστή. Έντονη κινητικότητα όχι πάνω στον πυλώνα αλλά γύρω γύρω από αυτό. Έτσι υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος επιμελείται των σιδέρων και των παρασιδέρων. Ο γερανός Βασίλης Μπάρκας φεύγει άπραχτος αλλά κάτι θα κάνει. Έτσι, εδώ υπάρχει αρκετός κόσμος του κυρίου Χουμαΐδη πάνω στα υλικά που έχουν αποθηκεύσει σε αυτό το χώρο εδώ πέρα, ο οποίος κάνει δουλειά. Οι κολόνες ψηλώνουν γύρω γύρω ώστε να γίνει, όπως έγινε και από την άλλη μεριά, ενοποίηση πυλώνα και ξεδρών και βέβαια να δούμε πώς θα γίνει εδώ πέρα το πίσω μέρος από τον πυλώνα, ο οποίος δεν θα είναι ξέδρα, θα είναι έξω από το γήπεδο. Ωραία. Λοιπόν, προχωράω. Λοιπόν, εδώ πέρα ένα τρυπάτο για να δούμε και λίγο το χώρο κάτω. Πιο κάτω από ό,τι είδαμε. Εδώ υπάρχουν πολλά σίδερα. Σε στυλ κλουβί, μια χαρά. Κλουβάτο. Ωραία. Λοιπόν, κεντρική εξέδρα η οποία μεγαλώνει, έτσι. Λοιπόν, σαν να φεύγουν εδώ πέρα καλούπια, όπως βλέπω, αυτό είναι καλό, έτσι. Υπάρχει ένα κόλπο μέσα το οποίο στηρίζει, εκεί πέρα ένα καλούπι. Άρα τα ξύλα, σαν να μου φαίνεται ότι φεύγουν. Οπότε προχωράμε στην επόμενη κατάσταση. Το σήκωμα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το πιο ψηλό μέρος της εξέδρας, η παλιά 19, η οποία και αυτή επιμελείται και εκεί σαν να φεύγουν τα ξύλα. Λοιπόν, εδώ ήταν η μπουτίκ, η οποία δεν είναι εδώ πέρα τώρα. Μη ρωτάτε, δεν ξέρω που έχει πάει. Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα, κάπου θα πάει. Μπορεί και μέσα στη διάρκεια του βίντεο να μάθουμε καμιά πληροφορία. Λοιπόν, εδώ πέρα γίνεται όπως βλέπουμε και σας είπα πριν, ξεκαλούπωμα. Και προχωράμε. Λοιπόν, από εκεί πυλώνα ο Κωνσταντίνος Πανούδης, η 21. Βλέπω στην 21. Βλέπω στον πυλώνα εδώ πέρα μια σκάλα. Δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό. Θα τα δούμε από πιο κοντά. Λοιπόν, τρυπάτο. Οι κολόνες σηκώνονται. Εδώ μου θυμίζει ακριβώς, θα το κάνω τη φωτογραφία, σκεπαστή. Έτσι. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Λοιπόν, και μέσα γίνονται πολλές δουλειές όπως βλέπουμε. Και απέναντι η πιο ψηλή των επισήμων. Προς το παρόν, γιατί μετά όλοι θα φτάσουν στο ίδιο ύψος. Ζωγράφισε το. Λοιπόν, είμαι στα κάγκελα. Κάγκελα παντού. Μπα. Σε λίγο καιρό, σε κανένα μήνα, ούτε από εδώ πέρα θα βλέπουμε. Οπότε θα χάσουμε και αυτή την τέτοια, γιατί βλέπω με ταχύτητα τους ρυθμούς σηκώνεται ο χώρος εδώ πέρα. Τώρα σηκώσανε ένα καινούριο κόλπο το οποίο ενώνει τις διάδρομος είναι που ενώνει τις κολόνες. Ωραία. Λοιπόν, ο Γκέστο Μπλε είναι εκεί πέρα, βλέπω, δεν βλέπω να κάνει τίποτα. Και ένα πλάνο της κεντρικής από την πλάγια, από μια πλάγια άποψη. Λοιπόν, εδώ βλέπω το μέρος ψηλώνει με γρήγορους ρυθμούς. Πάμε για ενοποίηση, όπως γίνεται και στην από εκεί μεριά, στον άλλο πυλώνα τον βλέπουμε κυρίως από τα ντρουνάτα, γιατί από εκεί δεν έχουμε πρόσβαση. Ή μπορεί να γίνει καμιά καουμπόη, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο οποίος και αυτός ψηλώνει και έτσι σε λίγο χρονικό διάστημα θα είναι έτοιμο μπετωμένο το πέταλο. Λοιπόν, ωραία. Αρκετός κόσμος και σήμερα στο εργοτάξιο. Έτσι, ζωντάνια, η 21,
και προχωράμε. Τώρα που το ξαναβλέπω εδώ πέρα το κόλπο που ενώνει τις κολόνες, το βλέπω σαν αερογέφυρα. Το πιάσα το προηγούμενο. Λοιπόν, αυτά καλό είναι να μην γίνονται στο καινούργιο γήπεδο, ούτε αερογέφυρες ούτε κόλπα, γιατί θα είμαστε όπως πρέπει. Τόσο καιρό το περιμέναμε το γήπεδο, μην τα διαλύσουμε μόνοι μας. Όσο αυτά είναι αυτονόητα. Ωραία. Ας κάνουμε πλάκα. Λοιπόν, αερομεταφορά. Βλέπω εδώ πέρα ένα τραπέζι. Δεν ξέρω που το πάει ο γερανός ο Μάρκο Λιβάγια, ο οποίος έφαγε και 4 αγωνιστικές και έδεσε το γλυκό μαζί και ο άλλος εκεί πέρα, δεν μου έρχεται το όνομα τώρα. Ο Λόπες. Ο Λόπες, ναι, μπράβο, ωραίος. Λοιπόν, και το να κάνουμε έφεση τώρα είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί μπορεί να πάμε για λιγότερες και να φάμε περισσότερες. Δεν ξέρω, αυτό θα το αποφασίσει η διοίκηση. Λοιπόν, προχωράμε. Εκείνο που απασχολεί τον κόσμο τώρα αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε κάτι σχετικά με αυτό αυτή τη στιγμή, ενώ βλέπουμε ένα ωραίο πλάνο με τους γερανούς σε παράταξη και την υπογειοποίηση, λοιπόν, δεν ξέρει κανένας τι πρόκειται να γίνει και είναι το μοναδικό σκοτεινό μελανό σημείο της υπόθεσης, το οποίο θα μπορεί να καθυστερήσει. Βέβαια, όταν ο κύριος Αντριόπουλος είπε για το 2020, φαντάζομαι ότι θα έχουν κάνει τα κουμάτα τους ώστε να γίνει και υπογειοποίηση, έτσι. Αλλιώς δεν λειτουργεί. Για πάμε γερά. Λοιπόν, να δείξω και λίγο για την κεντρική εξέδρα, η οποία και αυτή ψηλώνει, όσο φαίνεται από εδώ πέρα, γιατί μου έχετε πει ότι το zoom είναι λίγο ζουμαριστό. Λοιπόν, ωραία. Και προχωράω. Εδώ πέρα τα είδαμε και λίγο την κεντρική εξέδρα, η οποία και αυτή προχωράει, και είπαμε σε κανένα μήνα δεν θα βλέπουμε από εδώ πέρα. Απολαύστε το τώρα που το έχουμε. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα μάθουμε να πετάμε. Λοιπόν, αυτά, προχωράμε. Λοιπόν, η καθιερωμένη βόλτα στο Άλσος. Και βλέπω εδώ πέρα τη βλάστηση μια χαρά. Τα κουνούπια αναρωτιόνται γιατί τόσο μίσος έχουν οι αντίπαλοι με την ΑΕΚ, τόση προπαγάνδα, τόσα ψέματα, έτσι. Τέλος πάντων, όσο και να χτυπιέστε, φραπέ δεν γίνονται, τους απάντησα. Λοιπόν, αλλά από την προπαγάνδα όμως δεν ξεφεύγουμε και από τους δικούς μας φιλάθλους, οι οποίοι περιμένουν την πρώτη στραβή ή το πρώτο μη καλό πράγμα για να αρχίσουν τα χειρότερα. Τι να πεις, τέλος πάντων, τελευταία αγωνιστική θα έρχονται για σέλφι. Λοιπόν, γιατί δεν βλέπω να πολλοί έρχονται κιόλας. Οι γνωστοί 12.000 είναι στο γήπεδο. Ωραία. Τέλος πάντων, προχωράμε. Ωραία βόλτα σήμερα. Με δυσάρεστο περιεχόμενο στο Άλσος. Λοιπόν, εδώ είναι ο πυλώνας του Κωνσταντίνου Σπανούδης. Από πίσω η θύρα 21. Και εδώ βλέπω κατεβάζει ο γερανός ο Πέτρος ο Μάνταλος. Μάλλον δεν κατεβάζει. Ανεβάζει κόλπο με ξύλα. Μάλλον και εδώ ξεκαλουπώσαμε. Λοιπόν, στο βάθος μπορούμε να δούμε το υπόλοιπο που γίνεται στην κεντρική των επισήμων. Μάλλον αυτό δεν είναι ξύλα, είναι σίδερα. Είναι για τα μάτια. Τέλος πάντων. Ωραία. Και τη σίδερα. Μαριά. Λοιπόν, άρα λογικά πέφτει ξεκαλούπωμα. Λοιπόν, εδώ η πλαγιο επισήμων.
και ένα πλάνο με την κεντρική των επισήμων, η οποία και αυτή ψηλώνει. Και εδώ η παλιά 567, ωστόσο ο γερανός εκεί πέρα κατεβάζει ένα τσέρκι, είδα, στη γωνία. Ωραία. Προχωράμε. Λοιπόν, εκεί πέρα μπαίνει το τσέρκι μέσα στο στην τρύπα και εδώ κάτω φαίνεται το βάθος που έχει σκαφτεί καθαρά. Λοιπόν, εδώ είναι τα τσέρκια που είναι αφημένα κάτω, τα σηκώνει ο γερανός Δήμητρο Τσικρίνσκι, επανέρχεται και αυτός ποδοσφαιρικά και κάπου εδώ θα κλείσω το βίντεο για σήμερα, αφού τα είδαμε όλα. Λοιπόν, άνοδος. Αυτά.